να περάσουμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Θα έχετε παρατηρήσει το τελευταίο μήνα. Στο μετρό, στο τραμ, έχουν τοποθετηθεί κάποια πολύχρωμα μπάνερ που ενημερώνουν τους πολίτες για το πώς προστατεύονται τα δικαιώματά τους στο διαδίκτυο. Και όλα αυτά χάρη στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε το σποτάκι και στη συνέχεια θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο. Πάρε στα χέρια σου τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων. Έχω το δικαίωμα πρόσβαση στα δεδομένα μου. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω αν τα δεδομένα μου χάθηκαν ή διέρευσαν. Έχω το δικαίωμα στη λήφθη. Έχω το δικαίωμα να ζητήσω διόρθωση των δεδομένων μου. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω ποιος επεξεργάζει τα δεδομένα μου και για ποιον λόγο. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων είναι εδώ, στο τραμ, στο μετρό, στην πραγματικότητα. Μαθαίνουμε για τα δικαιώματά μας και τα διεκδικούμε. Πολύ σημαντικό θέμα και θα το συζητήσουμε με τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κύριο Γιώργο Μαρκοπουλιώτη. Χαρά μας και τιμή μας που σας έχουμε κοντά μας. Δική μου χαρά, κύριε Παπαδάκη. Ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα. Ναι. Που νομίζω ότι αφορά από παιδάκια μικρά μέχρι ενήλικες πολίτες που ανακαλύψανε το διαδίκτυο, ταλαιπωρούνται, απειλούνται, καταστρέφεται η ζωή τους ή ελέγχεται απολύτως η ζωή τους. Κύριε Μαρκοπουλιώτη. Έτσι είναι, κύριε Παπαδάκη, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει και έχει θέσει σε εφαρμογή την ισχυρότερη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων στον πλανήτη. Έχει σημασία μεγάλη για όλους μας και σε πολλά επίπεδα. Κάθε μέρα 250 περίπου εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάνουν μια σειρά από πράξεις, είτε μπαίνουν στην λογαριασμό στην τράπεζα, είτε πληρώνουν κάτι, είτε με τα αυτοί που έχουν παιδιά Facebook, όλη την ώρα, Facebook Twitter, Instagram, τα social media. Εκεί λοιπόν έχουμε δικαιώματα προστασίας. Και κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο ένα ψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων του πολίτη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και ζήτημα βαθύτατα πολιτικό δημοκρατίας. Να θυμίσω, πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει αυτή η ιστορία με δεδομένα, προσωπικά δεδομένα τα οποία έφυγαν από μια πλατφόρμα, από το Facebook, μέσω της Cambridge Analytica. Για ποιο λόγο? Για να επηρεάσουν δυνητικά εκλογικές συμπεριφορές πολιτών. Λένε έρευνες ότι με ένα like, με κάποια like, ένα αριθμό like που κάνουν οι νέοι ή κάποια άλλα στοιχεία μπορούν να φτιάξουν το προφίλ του Σιωμόπουλου ή του Παπαδάκη ή του Μαρκοπουλιώτη για τις καναλωτικές του συνήθειες, για τις πολιτικές του πεπιθήσεις, για τα ενδιαφέροντά του τα προσωπικά και να ελέγξουν τη ζωή του. Ακριβώς. Και βεβαίως να κάνουν μια στοχευμένη πλέον προσέγγιση στα συγκεκριμένα άτομα για να επηρεάσουν συμπεριφορές καταναλωτικές, πολιτικές. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε τώρα με αυτό τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Κύριε Παπάντα, και το βασικό είναι να ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας. Τα δικαιώματά σας είναι ότι πρέπει να ξέρετε ποιος κατέχει αυτά τα δεδομένα, εάν τα αναλύει, εάν τα μεταχειρίζετε για κάποιο λόγο, εάν ζητήσετε να τα πάρετε πίσω τα δικά σας, είναι δικά σας, προσωπικά δεδομένα λέγονται. Να διαγραφούν αυτά. Ναι, να διαγραφούν. Έχετε το λεγόμενο δικαίωμα στη λήθη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα για κάποιον πριν από 20 χρόνια. Κάτι μπορεί να είπα εγώ κάποια στιγμή. Έτσι, αυτό έχετε δικαίωμα να αποσυρθεί από το διαδίκτυο όταν το θελήσετε. Πού μπορώ να απευθυνθώ εγώ έτσι ώστε να ξέρω τι ακριβώς μπορεί να κάνω και πώς προστατεύομαι? Καταρχήν, για την ενημέρωση υπάρχουν αρκετοί φορείς. Πρώτον, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ελληνικό Φορέα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι και ο φορέας ο οποίος έχει και την ευθύνη
της σωστής εφαρμογής των κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε, όλοι παίρνουμε αυτά τα μηνύματα τώρα. Θέλεις να είσαι στις λίστες μας. Είναι μια επιβεβαίωση. Η οποία πρέπει να είναι ενεργή αυτή. Δηλαδή να είσαστε συνειδητά έχετε πει ότι θέλω να είμαι στις λίστες αυτές. Εάν πιστεύετε ότι κάτι έχει πάει στραβά, απευθύνεστε στον Φορέα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τον Ελληνικό ή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα απλό Google. Προστατεύοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, θα βρείτε τη διεύθυνσή μας για να μπορέσετε να στείλετε ένα παράπονο. Και εδώ είναι και θέμα ενημέρωσης. Εδώ είναι και δράσεων, οι οποίες δεν αρκούν. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν άλλες παράλληλες δράσεις με τις οποίες εσείς παρεμβαίνετε ως Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, υπάρχουν και θα κάνουμε μια σειρά από. Παραδείγματος χάρη, χθες. Εκμεταλλεύομαι το γεγονός ότι είμαι στην εξαιρετική σας εκπομπή να σας πω ότι ξεκινάει μία μάχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του λεγόμενου geoblocking, δηλαδή του μπλοκαρίσματος λόγω γεωγραφικής θέσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαι ένας καταναλωτής ο οποίος βρίσκομαι στην Ελλάδα, πολλές φορές αν μπω μέσα σε ένα site για να αγοράσω κάτι μου λέει δεν μπορώ να σου πουλήσω εσένα γιατί είσαι στην Ελλάδα. Ή δεν παίρνει την πιστωτική μου κάρτα. Γιατί ξεκινάει από έναν αριθμό ο οποίος είναι ελληνική. Συχνά. Αυτό, επίσης κάτι άλλο που ενδιαφέρει τα νέα παιδιά. Μπορείτε να έχετε μια συνδρομή, μια μουσική για φιλμ. Δεν μπορείτε να την πάρετε μαζί σας σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίξει αυτό εκτός αυτής της χώρας. Δεν μπορεί να παίξει εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά σταματάνε. Από σήμερα, ελπίζουμε από σήμερα. Αν δεν είναι από σήμερα, θα τους κυνηγάμε για να τα σταματήσουν. Πάντως είναι πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση. Ιδιαίτερα και για τους νέους ανθρώπους που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι και υπάρχουν φοβεροί κίνδυνοι. Έτσι. Και τα ξέρουμε όλα αυτά. Έτσι. Τα ξέρουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Είναι θέμα παιδείας, αλλά είναι και θέμα σωστής ενημέρωσης και παρεμβάσεων οι οποίες πρέπει να γίνονται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ψηφιστεί? Ναι, έχει ψηφιστεί. Έχει μπει σε εφαρμογή ήδη από τον περασμένο Μάη, πριν από 4-5 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια επανάσταση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν μερικές ουρές ερμηνείας. Λαμβάνετε πάρα πολλά mail ή κάθε φορά που πατήστε το κουμπί για να πείτε ότι συμφωνείτε, μην το πατάτε για να πείτε ότι δεν συμφωνείτε κτλ. Σε όλα αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξη, αν θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο πλέον θα αποκτάτε όλο και μεγαλύτερο έλεγχο στα δικά σας προσωπικά δεδομένα. Είναι δικά σας, δεν είναι κάποιου άλλου για να τα μεταχειρίζετε. Και είναι και θέμα και δημοκρατίας. Θα συμφωνήσουμε κάτι. Θα συγκεντρώσουμε, ξέρετε, αυτό προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον, είμαι σίγουρος. Θα έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Σε μια επόμενη συνάντησή μας, να κάτσουμε να μιλήσουμε πάνω και σε πρακτικά ζητήματα. Και να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρουμε. Και συμβουλές προστασίας. Έχουμε... Βεβαίως. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα χαρά. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που είσαστε μαζί μας. Και θεωρώ ότι και ο τρόπος με τον οποίο μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Μας είπατε πέντε και πράγματα. Κατά νότος και επί της ουσίας, Γιώργο, είναι αυτό που ψάχνουμε. Μακάρι να ήταν έτσι η πολιτική. Δυστυχώς δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά και ψύχρεμοι. Και αν μπορείτε να βάλετε και λίγο προχριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο σπίτι σας, κάντε το. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Θα στολίσουμε το δεντράκι.